Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Μαγιώνο, είναι αποσπασμένος δάσκαλος στο Κίεβο. 19 Φεβρουαρίου επέστρεψε σπεσμένα και τώρα βρίσκεται βέβαια στην Πάτρα να τον καλησπερίσουμε εκπαιδευτικώς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δύσκολη συγκυρία, κάτω από την οποία βέβαια τα λέμε και επικοινωνούμε. Αναχωρήσατε 19 Φεβρουαρίου από το Κίεβο. Εμείς αναχωρήσαμε σπεσμένα. Ναι. Δεν μας είχε πέρασει καν από το μυαλό ότι μπορούμε να φύγουμε. Ότι υπάρχει κίνδυνος. Μετά από εντολή του Υπουργείου. Ναι, ήταν ξεκάθαρη εντολή. Δεν ήταν σύσταση. Γιατί αν ήταν σύσταση, πραγματικά δεν ξέρω αν θα φεύγαμε. Γιατί δεν είχαμε ανησυχήσει ούτε εγώ, ούτε σύζυγός μου, ούτε άλλοι που μιλούσαμε. Ήταν όμως ξεκάθαρη εντολή από το Υπουργείο μέσω του συντονιστή του δικού μας που είχαμε, του κ. Ιωαννάκη, ναι, να φύγουμε και άμεσα κιόλας. Η εντολή ήταν Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, 5 ώρα το απόγευμα. Δεν μας άφησαν περιθώρημα, φεύγετε άμεσα. Παίρνετε ό,τι προλάβετε και φύγετε. Μάλιστα. Οπότε μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Άκρως απαραίτητα πράγματα. Και ούτε αεροπλάνο υπήρχε εκείνη την ώρα, δεν προλάβαμε να πλακίσουμε. Ευτυχώς είχε ένα συνάδελφο αυτοκίνητο. Βάλαμε σε δύο μικρά σακβαγιάζ, γιατί και αυτό είχε δικά πράγματα αρκετά. Ό,τι προλάβαμε και 4 ώρα το πρωί, Κυριακή δηλαδή ξημερώματα, φύγαμε και φτάσαμε Ελλάδα, ήταν Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα. Και 3 μέρες μετά έγινε η εισβολή. Υποψιαστήκατε ωστόσο ότι κάτι σοβαρό θα συμβεί. Σίγουρα, εμείς διαβάζαμε τον τύπο, βλέπαμε, οι δικοί μας άνθρωποι μας παίρναν από εδώ τηλέφωνο. Αλλά εκεί δεν υπήρχε ανησυχία. Κανένας δεν πίστευε ότι οι Ρώσοι θα κάνουν εισβολή σε τέτοια έκταση. Κάποιοι δηλαδή πιο έτσι απεσιόδοξοι, να τους πω, πίστευαν ότι θα γίνει κάτι τοπικό εκεί στον Ντονμπάς. Ουκρανοί πάντοτε. Ναι. Και συνάδελφοί μας, και δεν ήταν και λίγοι αυτούς που μιλούσαμε, ήταν και στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο. Πολλοί συνάδελφοί μας Ουκρανοί, όχι, κανένας δεν πίστευε. Πίστευαν μόνο στη χειρότερη κάτι τοπικό στον Ντονμπάς. Τίποτα περισσότερο. Τα μαθήματα συνεχίστηκαν με τους μαθητές σας με τηλεκπαίδευση από απόσταση. Ποια ήταν η διαδικασία, αναχωρήσατε μετά? Κοιτάξτε τι έγινε. Εμείς φύγαμε Παρασκευή από το σχολείο, τρέχαμε, ναι, ένα πρόγραμμα, μια εβδομάδα. Ήταν πανουκρανική Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας. Το είχαμε τρέξει με τους μαθητές μας, τους συναδέλφους μας, τους Ουκρανούς. Και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Θα ήταν η τελική εβδομάδα να ολοκληρωθεί αυτό το project. Φύγαμε ξαφνικά και να φανταστείτε, απλά τους ενημερώσαμε το Σάββατο πριν φύγουμε από το Κίεβο, προλάβαμε την υποδιευθύντρια. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Εμείς νομίζαμε ότι στενοχωρήθηκε, ότι φοβήθηκε ότι θα γίνει εισβολή για να φεύγουμε εμείς. Όχι, δεν είχε φοβηθεί γι' αυτό. Είχε ανησυχήσει γιατί θα ολοκληρώναμε το project αυτό. Μετά όμως μάθαμε ότι από Δευτέρα πέρασαν σε τηλεκπαίδευση, σε εξαποστάσεως, ναι, και μετά από 3 μέρες κλείσαν. Μετά από μόλις έγινε εισβολή, κλείσαν τα σχολεία. Δηλαδή, αν περάσει από Δευτέρα, έδωσε εντολή το Υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας να περάσουν εξ αποστάσεως στο Κίεβο. Και μετά έξι τελείως. Κύριε Μαγιώνο, τελευταία ερώτηση. Έχετε επαφή με συναδέλφους σας αυτή τη στιγμή στο Κίεβο? Έχετε επιχειρήσει να επικοινωνήσετε? Ποια είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, εγώ καθημερινή επαφή με συναδέλφους μας, δασκάλους και στο Πανεπιστήμιο καθηγητές. Κανένας δεν είναι στο Κίεβο, όπως μιλάω εγώ. Ναι. Γιατί και στο Κίεβο έχουν συγκεντρωθεί από όλη την Ουκρανία, πολλοί κόσμος. Είναι περίπου από ό,τι έγινε και στην Αθήνα. Έχουν όλοι σπίτια σε χωριά, σε κομοπόλεις, έχουν φύγει περισσότεροι. Ναι. Στις αρχές πηγαίναν σε καταφύγια. Τώρα όμως την τελευταία εβδομάδα έχουν φύγει. Ένας που έχει μείνει στο Κίεβο, όχι, και τρόφιμα βρίσκει, μου έλεγε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο κέντρο του Κίεβου, ούτε έχουν γίνει βομβαρδισμοί. Στο κέντρο του Κίεβου. Στο κέντρο, βέβαια. Έχουν περιμετρικά όμως. Στην ευρύτερη περιοχή. Ορίστε. Μάλιστα. Βέβαια, περιμετρικά, περιμετρικά του Κιέβου υπάρχει πρόβλημα. Ναι, κύριε, ναι, Μαγιώνο, ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.